Καλησπέρα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και την εκπομπή μας Live Now. Στα μικρόφωνα είναι η Δήμητρα Τάγκα και η Παναγιώτα Ναυρόζογλου και μας ακούτε από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, θα σας μεταδώσουμε ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον αριθμό 2313 022 040 ή στο email radio@eoelas.org. Συντονιζόμαστε λοιπόν όλοι στο ραδιόφωνο και πάμε, Γιώτα, να ξεκινήσουμε με την πρώτη είδηση της ημέρας, που αφορά το θέμα Ελλάδας-Τουρκία και συγκεκριμένα με τους Έλληνες αξιωματικούς που βρίσκονται στην Τουρκία. Ακριβώς. Να δούμε τις τελευταίες ειδήσεις που έχουμε για το θέμα αυτό. Είναι ένα φλέγον θέμα, Δημήτρη, και έχει αρκετές εξελίξεις τα τελευταία 24 ώρα, θα λέγαμε. Ακριβώς, και απασχολεί όλα τα μέσα ενημέρωσης και για το τι έγινε ακριβώς και για την εξέλιξή του. Ας δούμε λοιπόν τι έχουμε. Συνεχίζεται λοιπόν η περιπέτεια των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο και κρατούνται στην Αδριανούπολη. Το δικαστήριο εξέτασε και απέρριψε το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσαν μέσω των δικηγόρων τους οι δύο αξιωματικοί, ενώ επικράτησε ένα αλαλούμ, θα λέγαμε, σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Το κατηγορητήριο βέβαια δεν έχει συνταχθεί ακόμη. Σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία της τουρκικής δικαιοσύνης, το κατηγορητήριο συντάσσεται από τον εισαγγελέα και δίνεται στη δημοσιότητα. Το ανησυχητικό στην υπόθεση Γιώτα είναι ότι κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τον ακριβή χρόνο έκθεσης του κατηγορητηρίου. Υπάρχουν βέβαια κρατούμενοι που περιμένουν 2 και 3 χρόνια ακόμη για το κατηγορητήριο. Άρα δεν ξέρουμε με σιγουριά πότε ακριβώς. Η νομοθεσία της Τουρκίας επίσης επιτρέπει να εκδοθεί το κατηγορητήριο σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως σε άλλες περιπτώσεις αυτό έχει εκδοθεί εντός λίγων ημερών. Αυτή τη στιγμή όμως κανείς δεν είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα πότε θα γίνει αυτό για την περίπτωση των δύο στρατιωτικών. Ναι, Δήμητρα, να πούμε ότι συγκεκριμένα με όλα αυτά τα στοιχεία που έχεις αναφέρει και εσύ ίδια, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει πλέον από την πλευρά την ελληνική αντεπίθεση, όπως ακριβώς αναφέρεται από πάρα πολλά ρεπορτάζ που γίνονται τελευταία 24 ώρα, με το κλείδωμα του Νοτάμ, ότι Νοτάμ το Αιγαίο και ότι πλέον ανοίγουν πυρά. Συγκεκριμένα το ναυτικό και η αεροπορία θα διεξάγουν ασκήσεις με πραγματικά πυρά μέχρι τον Απρίλιο, όπως αναφέρεται. Οι ένοπλες δυνάμεις πιάνουν τα στρατηγικά σημεία του αρχιπελάγους. Και σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι δεν πρόκειται να ανοιχτεί τους τσεμπουκάδες, όπως αναφέρεται, στο Αιγαίο, στέλνει η Αθήνα, ενεργώντας αποφασιστικά στην ελληνοτουρκική κρίση. Με τη δέσμευση του Καστελόριζου από την Τουρκία για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, η Ελλάδα πέρασε στην αντεπίθεση και δέσμευσε το μεσημέρι της Τρίτης, 6 Τρίτου, δηλαδή χθες, με σειρά Νοτάμ το Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, κλειδώνοντας ουσιαστικά μέχρι νεωτέρα στο Εθνικό Εναέριο Χώρο και το τμήμα του Εναέριου Χώρου που αστυνομεύει βάσει της συνθήκης του Σικάγο. Στο χώρο αυτό προαναγγέλει ασκήσεις με πυρά, που σημαίνει ότι όποιος πετάξει θα καταρριφθεί. Αυτό πλέον και επίσημα έχει δοθεί. Υπάρχουν χάρτες κανονικά που αναφέρουν και δείχνουν τα σημεία, τα γεωγραφικά σημεία στα οποία επιτρέπονται οι ενέργειες ασκήσεις από την ελληνική πλευρά, και αυτό ακριβώς περιορίζεται στο χώρο που είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που σημαδεύονται συγκεκριμένα με κόκκινο και αναφέρονται χαρακτηριστικά τα σημεία τα οποία επιτρέπεται αυτή η άσκηση, η ενέργεια άσκηση. Και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι θέμα προς συζήτηση, εφόσον υπάρχει και με βάση διεθνών ηθικών, φαίνεται ξεκάθαρα το κομμάτι αυτό. Συνεχίζουν φανερά, όπως βλέπουμε, όπως ακούμε μάλλον, τις ενέργειές του στο Αιγαίο. Και έχουμε και δηλώσεις επίσης από την Τουρκία για το θέμα επίσης των Ελλήνων στρατιωτικών και κυρίως ότι δεν τίθεται θέμα συναλλαγής, λέει η τουρκική κυβέρνηση. Και συγκεκριμένα αναφέρει ότι δεν τίθεται θέμα ανταλλαγής των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν στην Τουρκία με τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς που κρατούνται στην Ελλάδα. Η δήλωση έγινε από τον Τούρκο Αντιπρόεδρο και εκπρόσωπο της τουρκικής κυβέρνησης, Μπεκίρ Μποσντάχ,
Και σε δηλώσεις του είπε ότι ούτε η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε ανταλλαγή, ούτε από την Τουρκία υπάρχει ένα τέτοιο αίτημα. Αυτοί οι στρατιώτες συνελήφθησαν φυσικά και ανακρίνονται για τις κατηγορίες της εισόδου σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή και της στρατιωτικής κατασκοπίας και κατόπιν αιτήματος του εισαγγελέα προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της εισόδου σε στρατιωτικά απαγορευμένη περιοχή. Η έκδοση στην Τουρκία των πραξικοπηματιών στρατιωτικών είναι ένα θέμα στο οποίο η Τουρκία έχει το δίκιο με το μέρος της, ανέφερε ο Τούρκος αντιπρόεδρος. Και επίσης πρόσθεσε ότι η παρουσία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών ενώπιον του τουρκικού δικαστηρίου γίνεται στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και των πολυμερών συμφωνιών. Ανέφερε ωστόσο ότι η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να πράξει τα απαραίτητα. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Πιστεύουμε ότι είναι σωστό να εκπληρωθούν. Πιστεύουμε ότι το να γύρεται θέμα ανταλλαγής αποδυναμώνει το αίτημα της Τουρκίας για έκδοση των πραξικοπηματιών στην Τουρκία. Ήταν η τελευταία του δήλωση. Ακριβώς. Άρα δεν υπάρχει θέμα ανταλλαγής όσον αφορά ούτε τους Τούρκους αξιωματικούς ούτε και τους Έλληνες στρατιωτικούς. Και επίσης, Δήμητρα, να πάμε τώρα λιγάκι στο κομμάτι της ΗΠΑ πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό που αναφέρουν είναι ότι, όπως γράφεται χαρακτηριστικά, πάει γυρεύοντας η Τουρκία, απειλεί ότι θα βάλει με τον έκτο στόλο, θα τα βάλει με τον έκτο στόλο των ΗΠΑ στη Μεσόγειο. Οπότε έχουμε χαρακτηριστικές αναφορές, οι οποίες λένε ότι η Ανατολική Μεσόγειος παίρνει φωτιά πλέον, η αδιάλακτη στάση της Τουρκίας, καθώς και οι απειλές απέναντι σε Ελλάδα, Κύπρο αλλά και στις μεγάλες δυνάμεις οδηγούν σε κατάσταση την κατάσταση στα άκρα και δημιουργούν μια βραδιφλεγή βόμβα στην γειτονιά μας. Όπως αναφέρεται, σε μια νέα εξέλιξη στο καυτό ζήτημα των ερευνών για υδρογονάνθρακες στην Κυπριακή ΑΟΣ, βλέπουμε ότι το ζήτημα αυτό θα είναι πάρα πολύ φλέγον και για τα δεδομένα τα κυπριακά δεδομένα. Γιατί πλέον η Τουρκία έχει, πέρα από το κομμάτι της Ελλάδας, έχει φτάσει και έχει βλέψεις και στην Κύπρο με κάποιες άθλιες συνθήκες. Έχει επεκταθεί, έχει ανοιχτά μέτωπα, όπως έχουμε να πει και σε άλλες εκπομπές. Η Τουρκία πλέον έχει ανοιχτά μέτωπα προς πολλές κατευθύνσεις. Και Ελλάδα και Κύπρο. Και το τελευταίο θέμα που προέκυψε τώρα με τους Έλληνες στρατιωτικούς. Ακριβώς. Και με τους βομβαρδισμούς επίσης στη Συρία. Δηλαδή, μπλέκεται σε πολλά θέματα και σημαντικά θέματα. Έτσι, δεν είναι θέματα που δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Είναι πολύ σημαντικά θέματα. Μια δήλωση επίσης έχουμε από τον Νίκο Κοντζιά για την Τουρκία συγκεκριμένα, που οφείλει να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από το διεθνές δίκαιο. Δήλωση λοιπόν του Νίκου Κοντζιά για τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τις τουρκικές αρχές στην Αδριανούπολη. Έκανε ο Νίκος Κοντζιάς κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Κύπριο ομόλογό του και δήλωσε ότι η Τουρκία οφείλει να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το διεθνές δίκαιο και να μην εξελίξει μια καθημερινή διαδικασία σε μεγάλο νομικό και πολιτικό πρόβλημα. Μάλιστα. Συνεχίζονται πολλές δηλώσεις. Έχουμε και συνέχεια όμως, δεν τελειώσαμε. Πριν συνεχίσουμε όμως, θα συνδεθούμε με την Αττική και συγκεκριμένα με τον Σωτήρη Σκουλούδη, ρεπόρτερ του Zoogla.gr, για να μας πει τι συμβαίνει στην Αττική. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα σας από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα από την οδό Καποδιστρίου που βρίσκομαι, όπου μέχρι πριν από λίγο είχαμε την επανάληψη των ντροπιαστικών εικόνων για τη χώρα μας, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη πλέον, αλλά σήμερα τα πράγματα πήγαν λίγο πιο πέρα, θα σας εξηγήσω αμέσως. Είχαμε για ακόμη μια φορά λοιπόν σε ένα συμβολιογραφείο στην εδόπιση του Καποδιστρίου πληστηριασμού κατοικίας. Υπάρχουν τα γνωστά κινήματα της «Δεν πληρώνω», καθώς και η Λαϊκή Ενότητα και άλλοι διαδηλωτές, κάποιοι φορείς οι οποίοι αντιδρούν στους πληστηριασμούς αυτές της κατοικίας. Υπάρχει μια εκκλησία εδώ κοντά, ακούτε και την καμπάνα. Και προκλήθηκαν σοβαρά επεισόδια με τον τραυματισμό μιας γυναίκας, η οποία πριν από λίγο μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς για ακόμη μια φορά δημιουργήθηκαν εικόνες έντασης. Η ασθενή έκανε χρήση χημικών, χρήση γκλοπ, προκειμένου να αποφύσει τους διαδηλωτές οι οποίοι αντιδρούν στους πλησιασμούς της κατοικίας. Ταυτόχρονα, σε άλλο κεντρικό σημείο της Αθήνας, στην οδό Σταδίου, διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, αυτή τη φορά για τον ίδιο λόγο, προσπάθησαν να εισβάλλουν σε ένα άλλο συμβολιογραφείο στην οδό Σταδίου 38 και εκεί βρήκαν μπροστά τους δύο δημήρες των ΜΑΤΕ. Δημιούργηκε μικροένταση, όχι κάτι το σοβαρό. Όμως οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ έσπασαν την πόρτα, δεν κατάφεραν να έρθουν όμως μέσα στο κτίριο και στη συνέχεια αποχώρησαν. Αυτά γίνονται λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα, καθώς είναι το χρόνιο αυτό ζήτημα των πληστηριασμών
κατοικίας πάντα, στις οποίες αντιδρούν κάποιες αρκετοί φορείς, οργανώσεις, αλλά και κόμματα. Να σας πω επίσης άλλο ένα αξιοπρόσεκτο από το αστυνομικό δελτίο που συνέβη σήμερα. Βρέθηκε τα ξημερώματα το πρωί σήμερα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής ένας εκρηκτικός μηχανισμός δίπλα από μια τράπεζα. Δεν επρόκειτο για κάποια τρομοκρατική ενέργεια, αλλά για τους γνωστούς ληστές των ATM. Έχουν σημειωθεί αρκετά τέτοια περιστατικά τους τελευταίους μήνες στην Αθήνα, όπου κάποιοι αναθυνάζουν τα ATM και για να πάρουν βεβαίως τα χρήματα που υπάρχουν μέσα. Προσπάθησαν να το κάνουν αυτό και τα ξημερώματα χθες στην Αγία Παρασκευή, όμως για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν και έτσι περαστικοί βρήκαν τον εκρηκτικό μηχανισμό δίπλα από την τράπεζα. Ειδικό κλιμάκιο της αστυνομίας ήρθε και συγκέντρωσε το συγκεκριμένο υλικό. Βεβαίως οι δράσεις παραμένουν άφατοι. Μόνο τα ATM έτσι καταστρέφουν, δεν προσπαθούν να εσχωρήσουν και στις τράπεζες? Αν μπορείς να επαναλάβεις, σε παρακαλώ. Έχει το φασαρία εδώ που βρίσκομαι. Ξαναλέω λοιπόν ότι μόνο τα ATM καταστρέφουν, δεν προσπαθούν να εσχωρήσουν και στις τράπεζες. Όχι. Τα ATM καταστρέφουν, καθώς τα συστήματα ασφαλής μέσα στην τράπεζα. Είναι ισχύ. Έχω την εντύπωση ότι δεν φυλάνε και τα χρήματα μέσα εκεί. Κάθε μέρα τα κλείνει η τράπεζα, τα μεταφέρουν. Τα ATM βέβαια ως γνωστόν πρέπει να υπάρχει συνέχεια ρευστότητα. Χαρακτηριστικά θυμάμαι σε κάποια πριν από περίπου ένα μήνα που είναι σε υποκατάστημα τράπεζας στη Βαριμπόμπη, μια αντίστοιχη ενέργεια να φύναξε ATM. Οι δράσεις, η ηλία τους ήταν, υπερεύαινε τα 15.000 ευρώ και γι' αυτό άλλες αποτελεί το τελευταίο διάστημα μια προσφυλή τακτική ληστών με αυτή τη μέθοδο να αποκομίζουν χρήματα από τις τράπεζες. Χθες όμως τα ξημερώματα αυτό αποτράπηκε για άγνωστο λόγο, αλλά και έμεινε ο κριτικός μηχανισμός στην περιοχή. Μάλιστα, θεωρούμε ότι δεν θα θρηνήσουμε θύματα και θα έχουμε, πέρα από τις υλικές καταστροφές, θα έχουμε και σωματικές. Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο είναι εύλογη η ανησυχία σας. Ο σκοπός των ανθρώπων αυτών είναι καθαρά να πάρουν τα χρήματα από το ATM. Τώρα, αν περάσει κάποιος περαστικός εκείνη την ώρα, νομίζω ότι δεν θα πλησιάσει, καθώς τη στιγμή που γίνεται η αντίναξη είναι και οι ληστές εκεί κοντά. Δεν έχει προκληθεί κάποια τέτοια ανησυχία. Αλλά βέβαια, όταν υπάρχει μια έκρηξη σε κεντρικό σημείο της πόλης, σίγουρα αυτό είναι κάτι επίφοβο. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει το ειδησιογραφικό κομμάτι. Αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα από το κέντρο της Αθήνας. Ωραία. Σήμερα, νομίζω ότι κάθε φορά που βγαίνουμε, δεν σας μεταφέρω καλές ειδήσεις, αλλά δυστυχώς αυτή την είναι εντύπωση έχουμε και εμείς. Εννοείται. Την πραγματικότητα μας μεταφέρετε. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστούμε. Ωραία, πολύ. Λοιπόν. Την επόμενη Τετάρτη που περιμένουμε επίσης τα νέα. Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Θα σας αποδεσμεύσουμε. Καλή συνέχεια. Όπως είπε, τα νέα κάθε Τετάρτη από την Αθήνα δεν είναι τόσο καλά. Ακριβώς, γιατί είναι η πραγματικότητα, Δημητρά, κακά τα ψέματα, έτσι έχουν τα πράγματα και αυτά μεταδίδουμε. Πριν συνεχίσουμε λίγο με τις ειδήσεις, να πούμε μια τελευταία είδηση της στιγμής. Ναι. Λοιπόν, έχουμε στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι ακροδεξοί που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αντιτρομοκρατικής και συγκεκριμένα στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίς το μεσημέρι σήμερα τα μέλη της χιτλερικής ακροδεξιάς ομάδας Combat 18 που συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε Αττική, Σέρες και Ιωάννινα. Και επίσης, μετά τη σύλληψη, μετά την απαγγελία των κατηγοριών και όλα, αναμένεται να οδηγηθούν και στον ανακριτή. Είναι η τελευταία είδηση της στιγμής. Ακριβώς. Και νομίζω ότι τον τελικό λόγο τον έχει δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δήμητρα, να πούμε επίσης ότι στο προηγούμενο θέμα που αναλύαμε για το Ελλάδα-Τουρκία πάλι. Για την Ελλάδα-Τουρκία ακριβώς, για το θέμα στο Αιγαίο. Παράλληλα, την ώρα δηλαδή που υπάρχουν, που οι Έλληνες, οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί κρατούνται φυλακισμένοι στις τουρκικές φυλακές, με την κατηγορία ότι μπήκαν παράνομα στη χώρα, στην Τουρκία, τουρκικά μαχητικά σάρωσαν σχεδόν όλο το Αιγαίο. Ένταση, λοιπόν, ακριβώς, ένταση λοιπόν στον εναέριο χώρο του Αιγαίου για ακόμα μία μέρα με 52 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη καταγράφονται
από διάφορα πρακτορία. Και υπάρχουν πολλά έντονα στοιχεία από την ΓΕΘΑ, με μάλιστα σχηματισμούς αεροσκαφών F-16, οπλισμένα λέει κιόλας είναι χαρακτηριστικά 2 αεροσκάφη, οι παραβιάσεις είναι 52, 16 από τον σχηματισμό και 36 από τα CN-235. Εμπλοκές δεν έχουν παρατηρηθεί, αλλά οι περιοχές είναι το βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οπότε βλέπουμε ότι δεν σταματούν οι δράσεις των Τούρκων στρατιωτικών και μάλιστα παρόλη τη διάρκεια της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Θρίλερ επίσης έχουμε με τους δύο Έλληνες. Ας δούμε λίγο και τη δήλωση κυβέρνηση, τι σκοπεύει να κάνει, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, η Αθήνα επιλέγει τη διπλωματία και την υπομονή. Συγκεκριμένα τώρα από δηλώσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σε δύο επίπεδα σχεδιάζει να κινηθεί η κυβέρνηση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη διαχείριση της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στις φυλακές ασφαλείας της Αδριανούπολης. Το πρώτο επίπεδο είναι και το πιο προφανές, αφορά τις προσπάθειες της Αθήνας να μειώσει τις πιθανότητες αναβάθμισης του περιστατικού στον Εύρο σε μείζον διπλωματικό ζήτημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί κύκλοι, μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Μαξίμου. Θα αποβεί βάρος της τουρκικής πλευράς, εάν και εφόσον η Άγκυρα αποφασίσει να εκμεταλλευτεί αυτό το απλό μεθοριακό περιστατικό, επισήμανε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Το δεύτερο τώρα επίπεδο αφορά, είναι κάτι που δεν είναι τόσο ορατό, αλλά αφορά ενδεχομένως μια πιο ουσιαστική κλιμάκωση της διπλωματικής δραστηριότητας της Αθήνας σε διεθνείς θεσμούς, όπως το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η κλιμάκωση της ελληνικής διπλωματικής παρέμβασης έχει ήδη αρχίσει με την ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας και του ΝΑΤΟ από τον αρμόδιο Υπουργό Πάνο Καμένο, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης στις Βρυξέλλες. Παρεμβατικές ενέργειες επίσης διαπιστώθηκαν και στο Ευρωκοινοβούλιο με μια σειρά ερωτήσεων που υπευλήθησαν στην αρμόδια επίτροπο κυρία Φεντερίκα Μουγκερίνη, η οποία χθες το απόγευμα προχώρησε σε μια χαμηλών τόνων θα λέγαμε, αλλά και ουσιαστική παράλληλα έκφραση αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, υπενθυμίζοντας τα όσα κατά καιρούς έχουν υποθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για σεβασμό κυριαρχικών δικαιωμάτων, καλή γειτονία και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Σε μια αναλόγου περιεχομένου δήλωση προέβηκε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς. Όπως βλέπουμε προσπαθούν να ελέγξουν το θέμα που έχει προκύψει. Ακριβώς. Και όχι μόνο εμείς, αλλά πλέον έχουν πάρει διαστάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και χαρακτηριστικά, Δήμητρα, να πούμε ότι ο Πάνος Καμένος αναφέρει ότι είναι πλέον θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σύλληψη των Ελλήνων στρατιωτικών και ότι πλέον δεν αφορά μόνο τα ελληνικά και τα τουρκικά δεδομένα, αφορά όλη την Ευρώπη. Και χαρακτηριστικά λέει κιόλας, επισημαίνει ότι μετά την ενημέρωση των ομολόγων του θα συναντήσει την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΝΑΤΟ, με την οποία θα συζητήσει τις εξελίξεις πάνω σε αυτό το ζήτημα, οι οποίες είναι πάρα πολλές σε τις τελευταίες στιγμές. Βλέπουμε τεράστια δράση και επίσης να πούμε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει και μια αποκάλυψη βόμβα για το σατανικό, όπως λέγεται, σχέδιο της Τουρκίας για τους Έλληνες στρατιωτικούς. Θρύλερ λοιπόν με τους Έλληνες στρατιωτικούς, γιατί μπορεί να παραμένουν εχμάλωτοι στην Τουρκία μέχρι το Μάιο και ποια είναι τα σενάρια της επόμενης μέρας. Είναι βασικές απορίες που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την ελληνική πλευρά. Δεν υπάρχει τέλος λοιπόν με το θρίλερ με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Αδριανούπολης μετά τη σύλληψή τους στον Εύρο. Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων αξιωματικών που προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της παράνομης εισόδου στην Τουρκία, νέα σενάρια για την τύχη τους βλέπουν στο φως της δημοσιότητας. Σήμερα λοιπόν την Τετάρτη. Το πρωί, νωρίς το πρωί, το θρίλερ περιπλέκεται περισσότερο με την αποκάλυψη ειδήσεων που έχουμε από διάφορες πηγές, ειδησιογραφικές πηγές. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, οι δύο Έλληνες αξιωματικοί πρόκειται να παραμείνουν εχμάλωτοι μέχρι το Μάιο, Δήμητρα. Η εφημερίδα συσχετίζει την σύλληψή τους με την έκδοση των 8 Τούρκων. Και δεν είναι τυχαία η στιγμή της σύλληψης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε δημοσιεύματα, η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών είναι μια υπολογισμένη και ζυγισμένη μέχρι τον
Μάιο κιόλας, λήγει ο 18 μήνος ανώτατος χρόνος προφυλάκησης των 8 Τούρκων αξιωματικών που κατηγορούνται για το πραξικόπημα στην Τουρκία. Οπότε είναι κάτι το οποίο τρέχει άμεσα και, και είναι καλό ενέχειρο για την τουρκική πλευρά να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει αυτό για να διεκδικήσει οτιδήποτε χρειάζεται. Καλό όμως όχι για μας. Ακριβώς. Θα εκδικηθεί λοιπόν στο διοικητικό εφετείο η αίτηση αναστολής του ελληνικού δημοσίου κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης της Επιτροπής Ασύλου. Και σύμφωνα με, με εφημερίδες, διάφορους δηλαδή δημοσιογραφικούς τύπους, η Τουρκία γνωρίζει ότι αυτό είναι το χρονικό ορόσημο που έχει για να πιέσει για την παράδοση των 8 Τούρκων. Οπότε μπορεί και το χρησιμοποιεί άνετα για να μπορέσει να κάνει τα δικά της ζητήματα διαπραγματεύσεις. Αναμένω λοιπόν και περισσότερες εξελίξεις σίγουρα στο θέμα αυτό. Πριν συνεχίσουμε, πάμε σε διαφημίσεις, ακριβώς, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε μετά από αυτό το ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει, Δήμητρα, στο Σκοπιανό. Έχουμε νέα ζητήματα, καθώς ο Ζάεφ, ο Ζόραν Ζάεφ, έχει πλέον ζητήσει άνοιγμα του Συντάγματος της Ελλάδας. Επιμένει λοιπόν στην τακτική των προκλήσεων με φόντο το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων ο πρωθυπουργός γείτονάς μας, Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος επανέλαβε την Τρίτη 6 Τρίτου ότι η ανταλλαγή του Συντάγματος της χώρας δεν αποτελεί μόνιμη εγγύηση για την Ελλάδα. Μάλιστα, ο ίδιος φτάνει στο σημείο να κουνάει το δάχτυλο στην ελληνική πλευρά σχετικά με το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει και το τι όχι το ελληνικό σύνταγμα. Λησμονώντας προφανώς ότι σε αυτό δεν περιλαμβάνονται αλυτρωτικές αναφορές όπως συμβαίνει στο αντίστοιχο της χώρας του. Αυτή τη φορά ο κύριος Ζάεφ ξεπέρασε κάθε όριο προτείνοντας να ανοιχτεί το σύνταγμα της Ελλάδας σχετικά με το πώς μεριμνά η Ελλάδα για τους Έλληνες εκτός Ελλάδας και την ίδια πρακτική να εφαρμόσουν και τα Σκόπια. Δηλαδή, λέει χαρακτηριστικά πως ταυτόχρονα ας ανοιχτεί, λέει, το Σύνταγμα της Ελλάδας και να δούμε πώς αυτοί μεριμνούν για τους Έλληνες εκτός Ελλάδας. Εγώ είμαι έτοιμος, όπως αυτοί μεριμνούν για τους Έλληνες, αντίστοιχα θα λέγαμε εκτός Ελλάδας, περιλαμβάνει δηλαδή τις μειονότητες οι οποίες ζουν ως μετανάστες, ως οικονομικοί μετανάστες, ως πολιτικοί μετανάστες. Έτσι και εμείς αντιστοίχως μεριμνούμε για τους Μακεδόνες εκτός Μακεδονίας. Το γυρνάει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί και έχει, και εφόσον η ελληνική πλευρά μπορεί να έχει επέμβαση σε αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να έχει και και η πλευρά των Σκοπίων. Παράλληλα, επιμένει ότι με τη μετονομασία του αεροδρομίου των Σκοπίων και της Εθνικής Οδού που ξεκινάει από τα σύνορα των Σκοπίων με τη Σερβία και καταλήγει στα σύνορα με την Ελλάδα, η χώρα του κλείνει τα κεφάλαια που παραπέμπουν σε αλυτρωτισμούς. Όχι σε αλλαγή του συντάγματος, πάμε σε διεθνή συμφωνία. Και χαρακτηριστικά λέει ότι η όποια αλλαγή στο νομικό σύστημα της Μακεδονίας δεν αποτελεί μόνιμη εγγύηση για την Ελλάδα, επειδή οτιδήποτε θα αλλάξει μπορεί και να επανέλθει. Ο ίδιος λέει αντέτεινε στην αλλαγή του Συντάγματος των Σκοπίων την υπογραφή και κύρωση μιας διεθνούς συμφωνίας για το ονοματολογικό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εφαρμόσουμε αυτό που όλος ο κόσμος ξέρει και αυτό είναι η γνωστή διεθνής πρακτική επίλυσης τέτοιων διαφορών. Διεθνείς συμφωνίες, κύρωση στα κοινοβούλια, αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και η τότε λύση θα μείνει αιώνια. Είμαι πεπισμένος ότι με τέτοιες προσεγγίσεις, μεριμνώντας για αυτό που είναι σημαντικό για τους πολίτες της Ελλάδας και της Μακεδονίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει για την ονομασία των Σκοπίων, μπορούμε να βρούμε τη λύση στη διένεξη που έχουμε με την Ελλάδα, δήλωσε ο κύριος Ζάεφ. Και ο ίδιος υποστήριξε πως οι δύο χώρες δεν πρέπει να θέτουν κόκκινες γραμμές στις διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση λύση στο ζήτημα της ονομασίας. Και υπεραμείνθηκε των θεμάτων σχετικά με την εθνική ταυτότητα. Δεν πρέπει να βάζουμε κόκκινες γραμμές αν θέλουμε να βρούμε λύση. Πρέπει να φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον για να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια των δύο λαών, των δύο χωρών και των δύο εθνών. Και σε κάθε περίπτωση να διαφυλάξουμε αυτό που σημαίνει συνέστημα και αυτό είναι η ταυτότητα. Η ταυτότητα είναι συνέστημα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει διαπραγματεύσεις
και παζάρια για αυτήν. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το πνεύμα, προσεγγίζοντας προσεκτικά τους εταίρους με τους οποίους διαπραγματευόμαστε, θα βρούμε λύση. Οπότε, αισιόδοξο μήνυμα αφήνει Δήμητρα ο Ζόραν Ζάεφ, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων. Παραμένει όμως ένα θέμα που. Ανοιχτό ακόμη. Ακριβώς, ανοιχτό ακόμη στα διπλωματικά ζητήματα. Και θα δούμε, περιμένουμε νεότερα, να μένουμε νεότερα. Και έχουμε νεότερα. Καθώς μίλησε και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, στην οποία συζητήθηκαν και οι διαπραγματεύσεις των Σκοπίων με την Ελλάδα και το ζήτημα της ονομασίας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης των Σκοπίων, ο Γενικός Γραμματέας χαιρέτησε τις μεταρρυθμίσεις που κάνει η κυβέρνηση του ΖΑΕΦ, περιλαμβανομένης και τη θετική στάση της χώρας στις σχέσεις με τους γείτονες. Στη συνομιλία αξιολογήθηκε θετικά η συμφωνία φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, ενώ Αντώνιο Γκουτέρες εξέφρασε στήριξη στις συνομιλίες που διεξάγονται με την Ελλάδα υπό την αιγίδα του μεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας. Ο Γενικός Γραμματέας, λοιπόν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, εκτίμησε ότι υπάρχει θετική δυναμική και δυνατότητα επίτευξης αμοιβαία αποδεκτής λύσης. Ο Ζόραν Ζάεφ επίσης εκτίμησε ότι η συμφωνία με τη Βουλγαρία βελτίωσε τις διμερείς σχέσεις και συνεισέφερε στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά επίσης και ενθάρρυνε το να γίνει προσπάθεια για την υπέρβαση του προβλήματος με την Ελλάδα για το ζήτημα της ονομασίας. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων εξέφρασε την ελπίδα ότι θα βρεθεί, όπως είπε Γιώτα και εσύ, αμοιβαία αποδεκτή λύση και ότι αυτό θα είναι καλό και για τις δύο χώρες αλλά και για όλη την περιοχή. Να σταματήσουμε λοιπόν να ασχολούμαστε με το παρελθόν και να εργαστούμε μαζί για ένα καλύτερο κοινό μέλλον. Αυτή ήταν η τελευταία πρόταση της ανακοίνωσής του. Ακριβώς. Πάντα αισιόδοξες σε όλες οι δηλώσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό. Βέβαια, αυτή η αισιοδοξία και αυτή η γενική θετική άβρα δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει την κατάσταση. Μόνο αποτελέσματα δεν μας φέρνει, θα έλεγα εγώ. Αυτό ακριβώς. Νομίζω μένουμε στη θεωρία και από πίσω υποβόσκουν άλλα ζητήματα πιο σοβαρά. Να πάμε λιγάκι στα ζητήματα, τα εγχώρια πλέον, που αφορούν και αρκετό κόσμο. Καθώς έχουμε νέο αυστηρότερο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο ΚΟΚ λοιπόν παίρνει άλλες διαστάσεις και γίνεται πιο αυστηρός. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις έρχονται στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή σε σύντομο χρονικό διάστημα υπό τις έντονες αντιδράσεις των ιδιοκτητών ταξί, που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κατά των κυβερνητικών σχεδίων. Ήδη χθες, Δήμητρα, Τρίτη, οι οδηγοί ταξί προχώρησαν σε προειδοποιητικές στάσεις εργασίας και συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, στην οποία σημειώθηκαν επεισόδια. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος έβαλε χθες τις τελευταίες υπογραφές στο νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί από τις επιτροπές της Βουλής εντός των επόμενων ημερών. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το νομοσχέδιο ορίζει πως η Uber, κατά της οποίας έχουν ξεσηκωθεί οι οδηγοί ταξί, είναι το νέο σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν πολλοί για τις μετακινήσεις τους και έχει εδραιωθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό στην Αθήνα, συνιστούν μεταφορικό έργο αλλά και επιχειρεί να επιβάλλει κανόνες στις επιχειρήσεις διαδικτυακής εξυπηρέτησης. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν άδεια και να ορίσουν ένα νέο εκπρόσωπο στην Ελλάδα και, όσον αφορά το ζήτημα της φοροδιαφυγής, οι προβλέψεις θέλουν να φορολογούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία. Για να λάβουν την απαραίτητη αδειοδότηση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν νέα σειρά με δικαιολογητικά, μερικά εκ των οποίων είναι και επικυρωμένες άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, αλλά και στοιχεία για τους οδηγούς. Επίσης, τώρα ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει μείωση 40% σε όλα τα πρόστιμα, όμως τριπλάσια προσάυξησή τους με εισοδηματικά κριτήρια. Οι καθημερινές συνήθειες των οδηγών, όπως το κάπνισμα, θα τιμωρούνται με αυστηρά πρόστιμα. Επίσης, έχουμε κατηγορίες, οι κατηγορίες θα χωρίζονται σε τρεις βαθμούς επικινδυνότητας, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, σε χαμηλή, μεσαία και υψηλή, και έτσι έχουμε συχνότητα σε επικινδυνότητα που αφορά την αντικοινωνική συμπεριφορά, αφορά επίσης την κατανάλωση αλκοόλ και θα, ανάλογα δηλαδή το βαθμό που θα φέρει ο δράστης, θα έχουμε και την αντίστοιχη κύρωση.
Πάμε λιγάκι σε αυτό το Συνδεόμαστε σημείο. Άμεσα αυτή τη στιγμή με την Θράκη και με την κυρία Κονδύλη, τη δημοσιογράφο. Καλησπέρα, κυρία Κονδύλη. Καλησπέρα. Γεια σας από την ηλιόλουστη Αλεξανδρούπολη. Ελπίζω να είστε καλά. Πολύ και εμείς το ίδιο. Πείτε μας τα νέα. Τι νέα έχετε από εκεί? Τα νέα εντάχει συνοπτικά. Φυσικά όλα γυρίζουν γύρω από τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Ένα περιστατικό που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Και όπου όμως οι συνέπειες του υπάρχουν μέχρι και σήμερα, αφού δεν έχουμε βέβαια θετικές εξελίξεις. Θα σας πω λοιπόν ότι η Ορεστιάδα, η βορειότερη πόλη της Ελλάδος, έχει κηρύξει εμπάρκο προς την Αδριανούπολη. Όλοι οι πολίτες και οι ευρύτες εν γέννη αποφάσισαν λοιπόν να μην πηγαίνουν να ψωνίζουν στην Τουρκία, κάτι που κάνανε κατά το παρελθόν γιατί ήταν καλύτερες οι τιμές σχέση με την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, κήρυξαν εμπάργκο, σταμάτησαν να πηγαίνουν στην Τουρκία να ψωνίζουν, στην Αδριανούπολη πιο συγκεκριμένα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δείξουν τη διαμαρτυρία τους στο γεγονός ότι παραμένουν φυλακισμένοι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί στις φυλακές της Αδριανούπολης. Επίσης, κόπηκαν και οι ημερήσιες εκδρομές, δηλαδή τα ταξιδιωτικά πρακτορία, ήδη τρία ταξιδιωτικά πρακτορία από τον Εύρο έχουν σταματήσει, έχουν διακόψει τις εκδρομές προς την Τουρκία, επίσης εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Μάλιστα, οι κάτοικοι του Βορείου Εύρου είναι έτοιμοι να κλείσουν και το τελωνείο Κήπων και Καστανεών για να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι είναι αντίθετοι στο γεγονός, όπως σας είπα, ότι είναι φυλακισμένοι ακόμα οι Έλληνες στρατιωτικοί. Και μάλιστα την Κυριακή θα υπάρξει και μία ποδηλατοπορία από τους κατοίκους της Ορεστιάδας και από τον ποδηλατικό σύλλογο Ρίσο, προκειμένου και αυτοί με αυτόν τον τρόπο να δείξουν, να δώσουν ένα μήνυμα στήριξης προς τους δύο Έλληνες που σίγουρα περνάνε δύσκολες στιγμές εκεί που βρίσκονται τώρα. Από εκεί και πέρα έχουμε το έργο αξιοποίησης των παλιών αποθηκών του ΟΣΕ που βρίσκονται κοντά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο περίπου 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, αυτός είναι ο προϋπολογισμός, και ουσιαστικά αφορά την εκμετάλλευση, αξιοποίηση των τριών αποθηκών, οι οποίες τώρα είναι κατεστραμμένες, εγκαταλελειμμένες. Θα γίνουν λοιπόν εκεί εκδοτήρια εισιτηρίων για τα πλοία. Θα υπάρχει ένας χώρος καφέ εστίασης, αλλά και ένας χώρος, ένα ολόκληρο κτίριο, το οποίο θα λειτουργήσει ως κινηματοθέατρο. Πέρα από όλα αυτά, είχαμε δυστυχώς και ένα εργατικό ατύχημα πριν από λίγες ημέρες στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, γιατί την ακρίβεια ένας χειριστής μηχανήματος έπεσε και χτύπησε, είχε ράγισμα στη λεκάνη, μεταφέρθηκε αμέσως στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Είναι καλή η κατάσταση της υγείας του, δεν έχει πάθει κάτι σοβαρό, αλλά για ακόμη μια φορά γύρονται ερωτήματα κατά πόσο υπάρχει ασφάλεια όταν γίνονται διάφορες εργασίες, πόσο μάλλον όταν αφορούν και το δημόσιο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Και φυσικά από σήμερα ξεκινούν και τα σιδηροδρομικά δρομολόγια από την Τρενοσέ, αυτά που είχαν σταματήσει και αφορούσαν τα δρομολόγια προς τον Βόρειο Εύρο. Είναι αυξημένα τα δρομολόγια για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Έτσι λοιπόν, όσοι είναι να ταξιδέψουν προς το Ορμένιο ή τα Δίκαια, μπορούν από την Αλεξανδρούπολη να το πράξουν σε τακτά δρομολόγια τα οποία έχει ορίσει η Τρένοσε. Αυτά από την περιοχή μας. Σας είπα τις σημαντικότερες ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα θέλαμε λιγάκι να επισημάνουμε σε σχέση με το συγκεκριμένο με το ζήτημα των στρατιωτικών που κρατούνται, κυρία Κονδύλη. Κατά πόσο ισχύει η είδηση και το τι συμβαίνει ακριβώς με την είδηση που μεταφέρει τελευταία ότι ανεβαίνουν οι Αμερικανοί στον Εύρο. Ότι έχουμε δηλαδή παρέμβαση της αμερικανικής πλευράς. Να σας πω, γενικώς ακούγονται πολλά. Δεν είμαι στη θέση να σας μεταφέρω κάτι το οποίο θα είναι επίσημο και βέβαιο. Ακούγονται πολλά, λένε πολλά, ακούγονται, έχουν ακουστεί υπερβολές, έχουν ακουστεί ακρότητες. Πολλοί δυστυχώς στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν κλικ, γράφουν διάφορα και σε sites, σε τέλος πάντων ενημερωτικές ιστοσελίδες. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν έχω κάποια τέτοια πληροφόρηση, τουλάχιστον επί του παρόντος τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα, το τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, θα το ξέρω μάλλον να σας το πω την επόμενη φορά που θα ξαναμιλήσουμε. Μάλιστα. Οπότε, νομίζω ότι θα πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Οπότε νομίζω ότι είναι μια είδηση, Δήμητρα, που τρέχει γενικά σε πολλά ειδησιογραφικά blogs και sites, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί όπως μας αναφέρει και επίσημη πηγή. Ακούσαμε, όπως είπε η κυρία Κονδύλη, για τη στήριξη που δείχνουν με τις πράξεις τους και οι κάτοικοι της Θράκης. Ακριβώς. Που σταμάτησαν να ψωνίζουν πλέον την Τουρκία και σταμάτησαν και τις εκδρομές.
Ακριβώς, γιατί πρέπει να φαίνεται η διαμαρτυρία των ανθρώπων και πρέπει να είναι πολύ έντονη και η δράση τους, η εν γέννη δράση τους σε όλο αυτό. Να επανέλθουμε. Ολοκλήρωσες με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ακριβώς. Επειδή διακόψαμε ξαφνικά. Ολοκλήρωσες. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι έχουμε πει τα βασικά σημεία. Είναι τρία. Και από εκεί πέρα θα πρέπει οι γνώστες να προστρέξουν σε οτιδήποτε νεότερο στην σελίδα του Υπουργείου Μεταφορών. Να τα βλέπουν και μέσω διαδικτύου, να τα διαβάσουν και αναλυτικά. Ωραία, να πούμε επίσης ότι από σήμερα το βράδυ θα ισχύουν οι νέες τιμές ιδιοδίων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Αθηνών. Και συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν από την Ολυμπία Οδό οι νέες τιμές των διοδίων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Αθηνών, οι οποίες θα ισχύσουν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, σήμερα δηλαδή προς Πέμπτη, 8 Μαρτίου. Και οι τιμές των διοδίων σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό αναπροσαρμόζονται βάσει του δίκτυου τιμών καταναλωτή του Σεπτεμβρίου 2017. Η αναπροσαρμογή που προκύπτει είναι της τάξης των 0,10 ευρώ και αφορά κυρίως τις κατηγορίες οχημάτων με 2-3 άξονες, με ή χωρίς ρημουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μέτρα και οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες και ύψος από 2,20 μέτρα. Σύμφωνα πάντα με την Ολυμπία Οδό, κάθε χρόνο η τιμαριθμική αναπροσαρμογή γίνεται στο τέλος του έτους, αλλά συγκεκριμένα φέτος πραγματοποιείται με δίμηνη καθυστέρηση, προκειμένου να ενσωματώσει και την ολοκλήρωση των εργασιών στον κόμβο Βουτουρίου. Λοιπόν, αναλυτικά τώρα οι τιμές των διοδίων, ανασταθμό και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται, να πούμε συνοπτικά, ως εξής. Στον μετοπικό σταθμό του Ουρίου θα ισχύουν οι εξής τιμές. Τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα στο 1,60, τα γιόταχη επιβατικά αυτοκίνητα 2,20, φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από 4 άξονες 5,70, φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες 8 ευρώ. Στον μετοπικό σταθμό του Ελαιώνα οι τιμές θα είναι δίκυκλα και τρίκυκλα 2,20, γιόταχη επιβατικά αυτοκίνητα 3,20, φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από 4 άξονες 8,10, φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες 11,40. Και στον μετοπικό σταθμό του Κιάτου οι τιμές θα είναι δίκυκλα και τρίκυκλα πάλι 1,60, γιόταχη επιβατικά αυτοκίνητα 2,30, φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από 4 άξονες 5,70 και τέλος φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 πάλι περισσότερους άξονες 8 ευρώ. Είναι οι τιμές των νέων διοδίων που θα ισχύουν από σήμερα, επαναλαμβάνω, τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς ξημερώματα Τετάρτης. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία. Συγγνώμη, λάθος, από μεσάνυχτα Τετάρτης σήμερα προς ξημερώματα Πέμπτης. Μπέρδεψα τις μέρες. Και είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία, Δημήτρη, γιατί αφορά πάρα πολύ τους οδηγούς οτιδήποτε, οποιασδήποτε κατηγορίας, για να μπορούν να ξέρουν τι ακριβώς θα περιμένουν. Να πάμε λιγάκι στις αποζημιώσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς σήμερα Τετάρτη 7 Μαρτίου πιστώνεται το ποσό των 28 εκατομμυρίων περίπου σε 12.000. 944 δικαιούχους αγροτών και κτηνοτρόφων. Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, αυτές αφορούν μεταξύ άλλων την εκαθάριση των αποζημιώσεων ζημιών στην φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο που συνέβησαν εντός του 2017. Οπότε μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, το οποίο πονέμεται σε αρκετό ποσοστό ανθρώπων, αγροτών και κτηνοτρόφων, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΓΑ, με την πληρωμή αυτή καταβάλλεται το 70% επί του συνολικού ποσού της αποζημίωσης που αντιστοιχεί σε κάθε παραγωγό για ζημιά στο φυτικό του κεφάλαιο και το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στον κάθε κτηνοτρόφο για ζημιά στο ζωικό του κεφάλαιο. Οπότε καλύπτεται αυτό το κομμάτι. Σήμερα Τετάρτη 7 του μηνός, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προστρέξουν και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις τις οικονομικές που θα λάβουν. Και πάμε λιγάκι στον ΟΑΣΑ, ο οποίος διανέμει 8.000 δωρεάν νόμιμες κάρτες Αθένα, όπως λέγονται, και είναι κάτι καινούριο και πρωτότυπο, καινοτόμο στα δεδομένα τα μεταφορικά, το οποίο ξεκινά με κέντρο την Αθήνα. Επιδίωξη του οργανισμού λοιπόν ΟΑΣΑ αποτελεί η ενίσχυση της κουλτούρας της επαναφόρτισης, καθώς τόσο τα ηλεκτρονικά εισιτήρια όσο και οι ηλεκτρονικές κάρτες, Δήμητρα, είναι επαναφορτιζόμενα, οπότε το επιβατικό κοινό καλείται να τα επαναχρησιμοποιεί και να μην τα πετά.
Δεκάδες προωθητές του οργανισμού σε 7 σταθμούς. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Αντώνιο, Δουκίσης Πλακεντίας, Ομόνια, Σύνταγμα, Ανθούπολη, Άγιος Δημήτριος και του Εγαλαίου. Μοίρασαν στο επιβατικό κοινό δωρεάν κάρτες, ανώνυμες κάρτες, Αθένα Cards, έτσι λέγονται, παρέχοντας τις σχετικές οδηγίες με ενημερωτικά φυλάδια. Ο ΑΣΑ λοιπόν, πέρα από την επαναφόρτιση, συστήνει στους επιβάτες την αγορά εισιτηρίων με πολλαπλές διαδρομές, όπως 10-1 ή 5-0 μετεπιστροφής, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν ουρές σε εκδοτήρια ή αυτόματα μηχανήματα. Εναλλακτικά μπορεί να εκδώσει προσωποποιημένη κάρτα Αθένα Card και να φορτίσει μέσω του διαδικτύου ή του κινητού τηλεφώνου. Οπότε πλέον υπάρχει μια τεράστια καινοτομία στο κομμάτι της μεταφοράς, καθώς ο καθένας θα έχει το εισιτήριό του, θα το επαναφορτίζει και δεν θα χρειάζεται να το πετά. Όπως κάνουμε περισσότεροι εξάλλου με τα εισιτήρια των λεωφορείων και στην Αθήνα που έχει και περισσότερα μέσα μεταφοράς. Ακριβώς. Είναι μια οικολογική, δηλαδή, γενικά, ένα οικολογικό μέτρο, το οποίο βλέπουμε ότι θα έχει άλλες προεκτάσεις. Και εννοείται θα είναι και πάρα πολύ χρηστικό πέρα την οικολογική του αξία. Εννοείται. Και ο κόσμος δεν τρέχει επίσης και να αγοράζει και εισιτήρια και τη τελευταία στιγμή. Έχει την κάρτα, την χρησιμοποιεί ξανά και ξανά και έτσι καλύπτεται. Και είναι μια χαρά όλοι. Ακριβώς. Έχουμε κάτι νεότερο στο ειδησιογραφικό κομμάτι της Ελλάδας. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την Ελλάδα, έχουμε μία δήλωση από τον επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Klaus Regling, όσον αφορά στο ζήτημα της Ελλάδας και του δημοσιονομικού προγράμματος. Και συγκεκριμένα εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος και συγκαταβατικός και δήλωσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη και όχι νέο πρόγραμμα. Ο κύριος Ρέγκλινγκ εκτίμησε ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει προληπτική γραμμή πιστώσεων και προέβλεψε ότι δεν θα χρειαστούν επιπρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα. Ναι, πιστεύω ότι όλα είναι στη σωστή θέση και το καταφέραμε αυτό με μια δημοσιονομική προσπάθεια τα δύο τελευταία χρόνια. Μέχρι το 2020 είναι ήδη αποφασισμένο το δημοσιονομικό πακέτο. Επομένως, ο λαός θα δει το αντίθετο από αυτό που συνέβη τα τελευταία χρόνια. Ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του και ο επικεφαλής επίσης προέβλεψε ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις από δημοσιονομικής πλευράς και πρόσθεσε ότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές και να ενδυναμώσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης, στηριζόμενοι στις προβλέψεις που είναι πολύ κοντά στις προβλέψεις της κυβέρνησης, αν τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί μέχρι τώρα συμπεριλαμβανομένων αυτών του 2019 εφαρμοστούν, τότε θα υπάρξει και δυνατότητα μείωσης της φορολογίας. Σχετικά τώρα με το ποιοι φόροι μπορούν να μειωθούν, είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και γι' αυτό συζητήσεις. Συζητούνται δηλαδή ακόμη και για ποιοι φόροι μπορούν να ελεγχθούν και να μειωθούν επίσης. Ακριβώς. Και να πούμε λιγάκι την τελευταία είδηση που έρχεται από τον ΟΑΕΔ και αφορά τις 478 προσλήψεις με 9 μήνες συμβάσεις. Αφορά λοιπόν η πρόσληψη συνολικά 478 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο ΟΑΕΔ. Πρόκειται για συμβάσεις διάρκειας 9 μηνών και αφορούν την τετράωρη απασχόληση του προσωπικού, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες και επίγουσες περιστάσεις καθαριότητας στα κτίρια του ΟΑΕΔ. Οι θέσεις αφορούν πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας. Είναι αδύνατο να τα αναφέρουμε όλα αυτή τη στιγμή. Ενδεικτικά να πούμε ότι είναι ο νομός Αττικής, νομός Ετωλοκαρνανίας, Θεσπρωτείας, Ηρακλείου, στην Κρήτη, Καβάλας, Καρδίτσας, δηλαδή έχουμε και τη Βόρεια Ελλάδα πολύ ενεργή σε αυτό το κομμάτι, Σερών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλόρινας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου. Με περισσότερες εννοείται πληροφορίες σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να ανατρέξουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα αντίστοιχα, το Υπουργείο Εργασίας, για να βρουν τα ενδεικτικά. Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να καταθέσουν, να κάνουν τις αιτήσεις τους. Να πούμε τώρα ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης στην προκήρυξη έχουν υποψήφοι ηλικίας 18 με 65 ετών. Επισημαίνεται πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου, ή για τους υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής ή απολυτήριο τίτλο
εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας. Οι υποψήφοι επίσης καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση στο www.oaed.gr με λατινικούς χαρακτήρες γραμμένο και παράλληλα πρέπει να προσκομίσουν εντός της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων που θα οριστεί από την διοικήτρια του ΟΑΕΔ, είτε αυτοπροσώπος ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συνημμένα στην υπογεγραμμένη εκτυπωθήσα αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία στη διεύθυνση διοικητικού ΟΑΕΔ. Οπότε νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο νεότερο χρειαστούν οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προστρέξουν αντίστοιχα πατώντας όπως είπαμε στο noaed.gr στο site του ΟΑΕΔ τις έξτρα πληροφορίες που χρειάζονται για να... και να ενημερωθούν και αναλυτικά. Ακριβώς, για να ενημερωθούν περαιτέρω. Και θα πούμε και μια τελευταία είδηση πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή και συγκεκριμένα αφορά τη βιωματική άσκηση της Κοσμοτέ που αναδεικνύει το ψηφιακό χάσμα. Συγκεκριμένα Γιώτα, από χθες κυκλοφορεί σε όλα τα ελληνικά social media ένα βίντεο για το ψηφιακό χάσμα και τις ανισότητες που δημιουργεί στην κοινωνία. Το βίντεο καταγράφει μια βιωματική άσκηση στην οποία συμμετέχουν καθημερινοί άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, όλων των ηλικιών και από διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο. Και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτοί ξεκινούν από την ίδια αφετηρία και απαντώντας στις ερωτήσεις που σχετίζονται με την πρόσβασή τους στην τεχνολογία ή τη γνώση, κάνουν βήματα μπροστά ή μένουν στο ίδιο σημείο. Και στο τέλος βλέπουμε ότι οι άλλοι έχουν προχωρήσει περισσότερο και άλλοι λιγότερο, για λόγους φυσικά που σχετίζονται με τις συνθήκες της ζωής τους και όχι την πραγματική τους αξία. Και εξάλλου στον σύγχρονο κόσμο δεν υπάρχουν πάντα ίσες ευκαιρίες για όλους, το γνωρίζουμε αυτό, και κάτι το οποίο είναι κοινά αποδεκτό. Η βιωματική αυτή άσκηση λοιπόν λέγεται Privilege Walk και χρησιμοποιείται για κοινωνικούς λόγους από σχολεία και πανεπιστήμια παγκοσμίως και δίνει, όπως λέμε, σάρκα και οστά στον όρο ανισότητα που τόσο συχνά ακούμε στην καθημερινότητά μας. Είναι ένας ιδιαίτερα παραστατικός τρόπος για να καταδείξει κάποιος τις κοινωνικές ανισότητες. Ανισότητες που όλοι γνωρίζουμε είναι οικονομικές, ταξικές, φιλετικές και βρίσκονται καθημερινά, τις συναντούμε καθημερινά γύρω μας. Η δράση επίσης περιλαμβάνει έναν συντονιστή και μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να σταθούν κατά μήκος σε μια ευθεία γραμμή. Ο συντονιστής διαβάζει κάποιες φράσεις στους συμμετέχοντες και ανάλογα με το αν η φράση τους αφορά μετακινούνται δύο βήματα μπροστά ή προς, διαφορετικά μένουν στο ίδιο σημείο. Και η άσκηση αυτή αναδεικνύει τις ανισότητες ανάμεσά τους για λόγους που σχετίζονται αποκλειστικά με τις συνθήκες που μεγάλωσαν και όχι την πραγματική αξία ή τις ικανότητές τους. Και έτσι φαίνεται καθαρά το γεγονός ότι δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ευκαιρίες, ότι ορισμένα άτομα γεννήθηκαν σε ευνοϊκότερες συνθήκες έναντι κάποιον άλλον. Ακριβώς. Ένα project θα λέγαμε που τρέχει τώρα η Κοσμοτέ και υπάρχει σε όλα τα ελληνικά social media. Μπορεί ο καθένας να το αναζητήσει και να δει και το βίντεο πώς ακριβώς γίνεται. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι πλέον και ένα κοινωνικό πείραμα το συγκεκριμένο που προωθεί η Κοσμοτέ. Είναι ακριβώς ένα κοινωνικό πείραμα. Για να διαπιστώσει λιγάκι και τις διαφορές τις κοινωνικές, τις ταξικές και τις οικονομικές, θα λέγαμε. Και όπως είπαμε, αναδεικνύει το ψηφιακό χάσμα, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή τη δυνατότητα που έχουν κάποιοι έναντι κάποιον άλλον. Αυτό ακριβώς. Στο κομμάτι αυτό. Πάμε λιγάκι πριν κλείσουμε. Είδηση που αφορά τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη είναι συγκεκριμένη και έχει πρωταγωνιστεί, έχει το άρωμα της Amazon πρωταγωνιστεί σε αυτό, με τον Jeff Bezos να κατέχει κοντά στα τους τελευταίους 12 μήνες στα 39,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεύτερος λοιπόν έρχεται ο Bill Gates, τον οποίο έχει ξεπεράσει ο Jeff Bezos με την Microsoft να βρίσκεται στη δεύτερη ακριβώς θέση. Ακολουθούν στην πέμπτη και έκτη θέση ο Mark Zuckerberg με το Facebook, καθώς επίσης και ο εκπρόσωπος της αλυσίδας των Zara με περιουσίες ύψος αντίστοιχα 71 δις δολάρια και 70 δις δολάρια ο πρωταγωνιστής των Zara. Και επίσης έχει και ελληνικό άρωμα ο συγκεκριμένος
στη συγκεκριμένη λίστα. Με τον Λάτσι, με τον Σπύρο Λάτσι που βρίσκεται στην θέση 729 και με περιουσία που αγγίζει τα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς επίσης και ο Νιάρχος με περιουσία 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια ως συλλέκτης τέχνης. Τελευταίος και καταϊδρωμένος θα λέγαμε στη λίστα αυτή φτάνει και ο Βαρδινογιάννης στη θέση 1999 με περιουσία 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια χάρη στις δραστηριότητες με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Οπότε πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει και το ελληνικό στοιχείο στο παγκόσμιο χάρτη Forbes για τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Εννοείται ότι τα ποσοστά, τα πρώτα νούμερα και οι θέσεις ήταν αναμενόμενες. Ακριβώς, και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όλα αυτά τα ονόματα έρχονται σε αντίφαση με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ακριβώς, με την είδηση που προανέφερες ότι υπάρχει μια τεράστια διάκριση, θα λέγαμε, σε αυτό το κομμάτι και πώς επηρεάζεται και ο παγκόσμιος χάρτης όλο αυτό. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε για σήμερα. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από εμάς. Την επόμενη Τετάρτη, λοιπόν, σας περιμένουμε και πάλι στις 3 η ώρα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας εδώ στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, παρέα με τη Δήμητρα Τάγκα και την Παναγιώτα Ναυρόζογλου. Και από εμάς να έχετε καλό απόγευμα. Καλή ξεκούραση.